Πάνω από έναν αιώνα εδώ στην Αγιάσο της Λέσβου οι καρναβαλιστές συνεχίζουν να υπηρετούν το καρναβάλι. Ένα λαϊκό δρόμανο με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την έμετρησάτερα σε ντοπιό λαλιά. Λόγια ξύμι μες στα μάτια, ας του νους να ξυμπουσκάρ. Του μυαλό στα του ναρκό σου, μαύρους νύπνους τα σιβάρ. Γώσι διατάζουν να χυμηθείς, στα ανάθημα σε στέρνου. Βάζω του δέμου να σκυφάλεις, γότερα σε κμαντέρνου. Σούλου του κόσμου όρατα, τώρα να πας να δεις. Κι όσα παράξενα συμβαίνει, έδιου να μας τα πεις. Τα παλιά χρόνια οι αγιασότες γυρνούσαν μασκαρεμένοι μέσα στους δρόμους και τα σοκάκια του χωριού. Όμως, εδώ και αρκετά χρόνια, τα καρναβαλικά άρματα τοποθετούνται πάνω σε πλατφόρμες φορτηγών και παίρνουν θέση την Κυριακή στην πλατεία της Αγιάσου και την Καθαρή Δευτέρα στην είσοδο του χωριού. Η ιδιαιτερότητα βασική του είναι ότι είναι όλος έμετρο λόγος, έμετρα τετράστιχα. Θίγουν όλα τα επίκαιρα ζητήματα για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και για τη χρονιά που πρόκειται να έρθει. Τα τοπικά ζητήματα. Και βέβαια είναι πολύ καυστική η σάτυρα και πολλές φορές μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά ότι έχει πέσει θύμα της λογοκρισίας. Προσπάθησε να πέσει θύμα της λογοκρισίας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν κατασκευθεί σάτυρες, έχει η μεταγωγή των εκφωνητών στο τμήμα δικτατορίας. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι σε ιδιαιτερότητά του ότι θίγει πραγματικά τα προβλήματα και τα κακώς κείμενα με μια αρκετά σκληρή γλώσσα. Από το 1938 το καρναβάλι έχει πάρει μορφή διαγωνισμού και μέχρι το 1980 το διοργάνωνε το περίφημο αναγνωστήριο. Εδώ και 18 χρόνια έχει ιδρυθεί καρναβαλικός σύλλογος με την επωνυμία ως Άτυρος. Το καρναβάλι της Αγιάσου, ένα ζωντανό πολιτισμικό σύμβολο και φέτος διασκέδασε όλους τους Λέσβιους με τις παραστάσεις «Ο τοκετός της Τζέννης», «Κλωνοποίηση», «Μέντιουμ», «Όλοι πασά στην Αγιάσο» και μια παράσταση με νεαρούς καρναβαλιστές με θέμα την ειρήνη στο Αιγαίο.